Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον στρατηγό Αναποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα. Στρατηγέ μου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Τοτοκότση και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Έξοδος από τα μνημόνια με συνεχόμενη βέβαια επιτροπή στη 21η Αυγούστου. Ποια είναι η επόμενη μέρα, τι θεωρείτε? Πράγματι, στο τυπικό μέρος έχουμε βγει από το τρίτο μνημόνιο. Στο ουσιαστικό μέρος όμως είναι ξεκάθαρο ότι αναλάβαμε πολύ σημαντικές δεσμεύσεις σαν χώρα έναντι των δανειστών μας και μάλιστα μερικές από αυτές θα βρουν πολύ μεγάλη απήχηση στο κοινωνικό σύνολο. Θα αναφέρω μερικές από αυτές τις δεσμεύσεις που θα λάβουν χώρα από τώρα και στο μέλλον. 1η-1η του 19 έχουμε ήδη συμφωνήσει και νομοθετήσαμε την περικοπή των συντάξεων. 1η-1η του 20 έχουμε συμφωνήσει και νομοθετήσαμε την μείωση του αφορολογήτου. Με την κυβέρνηση, στρατηγέ μου, να σας διακόψουμε, συγχωρείτε, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να κόψει κάποια αντίμετρα ώστε να σώσει το θέμα των συντάξεων αλλά και την μείωση του αφορολογήτου. Πράγματι, στα μέσα ενημέρωσης βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να προσπεράσει, να μειώσει το μέγεθος της ζημιάς που πρόκειται να συμβεί στον Έλληνα πολίτη εξαιτίας της περικοπής των συντάξεων. Μάλιστα δε λέγεται ότι μέσα στις άλλες προσπάθειες γίνεται και αυτή της αναβολής προς τα πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Ας κάνουμε τις εκλογές πρώτα χωρίς να περικόψουμε τις συντάξεις και μετά υλοποιούμε την απόφαση. Για πλήρη κατάργηση δεν βλέπω αυτής της πρόβλεψης της περικοπής των συντάξεων, δεν βλέπω να συμφωνούν οι δανειστές μας. Μάλιστα δε τον τελευταίο καιρό επιμένουν, ενώ μας συγχαίρουν τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δίθεν επιτεύγματα που κάναμε και για το ότι πετύχαμε να βγούμε από τα μνημόνια, αλλά επισημαίνουν ότι θα πρέπει όλες οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες δεσμευτήκαμε να υλοποιηθούν. Ανέφερα δύο ήδη. Να προσθέσω και το επιβαλλόμενο πλεόνασμα 3,5% που πρέπει να παρουσιάζουμε κάθε χρόνο μέχρι το 2022 και 2,2% από το 2023 μέχρι το 2060. Δηλαδή και τα εγγόνια μας θα έχουν δεσμεύσεις που θα απορρέουν από τα όσα μας επέβαλαν οι δανειστές. Ένα δε πιο σημαντικό που θα το ζήσουμε σε λίγες μέρες 10 Σεπτεμβρίου είναι και το γεγονός ότι θα εξακολουθήσουν να έρχονται οι δανειστές προκειμένου να κάνουν έλεγχο για το αν τηρούνται τα όσα έχουμε συμφωνήσει. 10 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την πρώτη άφιξη και με τα όσα τουλάχιστον έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα η άφιξη αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε τρίμηνο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μόνον τυπικά βγήκαμε από το μνημόνιο ενώ ουσιαστικά εξακολουθούμε να υλοποιούμε σημαντικότατες δεσμεύσεις που έχουν σοβαρή επίπτωση στον Έλληνα πολίτη και κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Και αυτό είναι κάτι όχι θετικό για τον Έλληνα πολίτη. Στρατηγέ μου, μείνει ένα σχηματισμό της κυβέρνησης. Ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σας? Το πρώτο σχόλιο μου θα έλεγα ότι είναι το εξής, κύριε Τοτοκότση. Βλέπω ότι ο αριθμός των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου ανέρχεται τώρα στους 53. Δηλαδή τόσο μεγάλο Υπουργικό Συμβούλιο δεν θυμάμαι στο παρελθόν να είχαμε ποτέ. Δεν θυμάμαι εγώ. Ενδεχομένως να υπήρξε και να μην το είδα. Όπως επειδή έχω μια σημαντική διεθνή εμπειρία, βρέθηκα στο εξωτερικό είτε υπηρετώντας ή εκεί όταν ήμουν στην ενεργό υπηρεσία είτε για εκπαίδευση 5 φορές και δεν γνώρισα χώρα στην οποία να υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο με 53 άτομα. Κάτι που επιβαρύνει αρκετά τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι ο κάθε υπουργός ή αναπληρωτής υπουργός ή υφυπουργός συνοδεύεται και από αριθμό ατόμων. Δεν είναι μόνο η δική του μισθοδοσία, είναι και οι γραμματείς, οι σύμβουλοι, όποιοι άλλοι χρειάζονται προκειμένου να αποδώσει έργο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το πρώτο λοιπόν σχόλιο μου στρέφεται στο πολυάριθμο του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Το δεύτερο σχόλιο μου. Βλέπω ότι βέβαια απομακρύνθηκαν κάποια άτομα, από τις θέσεις τους μπήκαν κάποια καινούργια. Σε δύο κέραια υπουργεία, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μπήκαν άνθρωποι του κυρίου Τσίπρα. Στο
στο εσωτερικό ο κύριος Χάριτσης, στο δικαιοσύνης ο κύριος Καλογύρου. Όπως βλέπω ότι από τους δύο συνεταίρους στην κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ από τη μια μεριά, ΑΝΕΛ από την άλλη, η ΑΝΕΛ αύξησαν τον αριθμό των συμμετεχόντων στην κυβέρνηση από 6 σε 7. Βλέπουμε δηλαδή ότι πήραν τα πάνω τους και η ΑΝΕΛ, και οι οποίοι μάλιστα διαπιστώνουμε ότι στη Βόρειο Ελλάδα, όπου τίθενται και ευρύτερα προβλήματα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, εκεί έχουν μια άλλη παρουσία σε σχέση με το παρελθόν. Όπως διαπιστώνουμε και κάτι άλλο. Δύο ανοίγματα του Τσίπρα προς δύο διαφορετικούς πολιτικούς χώρους με υπουργοποίηση ανθρώπων που προέρχονται από εκεί. Βλέπουμε δηλαδή ότι στο καινούριο Υπουργικό Συμβούλιο να προέρχονται δύο υπουργοί από το πρώην ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα και οι δύο γυναίκες, η κυρία Ξενογεννακοπούλου και η κυρία Ζαρπά, όπως βλέπουμε και ένα τρίτο άτομο να προέρχεται από το χώρο της κεντροδεξιάς. Και μιλάμε για την κυρία, όπως γνωρίζουμε, κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία μάλιστα είναι και κοντοχωριανή μου, η οποία διαγράφτηκε από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρουμε, πήγε στους ΑΝΕΛ, όπως διαπιστώθηκε ότι είχε κάποιες συζητήσεις, δεν πήγε στους ΑΝΕΛ και κινήθηκε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ξεκίνησε ιδεολογικοπολιτικά από το χώρο της κεντροδεξιάς και σήμερα υπηρετεί μια κυβέρνηση η οποία έχει αριστερό πρόσημο. Έκανε δηλαδή μεγάλο συμβιβασμό ιδεολογικοπολιτικό προκειμένου να εξασφαλίσει το Υφυπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτού του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως η συνολική εικόνα με τα άτομα που επανδρώνουν τις νέες θέσεις ή αντικατέστησαν άτομα που αποχώρησαν, δίνεται μια ξεκάθαρη προεκλογική εικόνα στο συγκεκριμένο Υπουργικό Συμβούλιο. Πήκαν άτομα τα οποία θα συγκινήσουν ή θα τραβήξουν το ενδιαφέρον ή θα υποστηρίξουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που ανήκουν στο ελληνικό, θα έλεγα, πολιτικό σύστημα σε διάφορους χώρους. Προσπάθεια δηλαδή να προσελκύσει με αυτόν τον ανασχηματισμό κάποιους πολιτικούς χώρους προκειμένου στις εκλογές που πρόκειται να γίνουν να μην υποστεί πολύ μεγάλη φθορά ή να περιορίσει όσο γίνεται περισσότερο ο κύριος Τσίπρας τη φθορά του. Κάτι παραπλήσιο βέβαια, και με τους παραπλήσια προσπάθεια γίνεται και με τους ΑΝΕΛ, οι οποίοι αύξησαν την παρουσία τους στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Το τελικό αποτέλεσμα, κατά την εκτίμησή μου, θα είναι επανάληψη των όσων γινόταν μέχρι τώρα, θα γίνονται και από τώρα και μετά. Επειδή δεν έχει μεγάλο χρονικό διάστημα το νέο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τις εκλογές, ώστε να σχεδιάσουν εξ επαρχής κάποια πράγματα, να νομοθετήσουν και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε υλοποιήσεις, δεν βλέπω ότι θα επιτελέσει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο. Σίγουρα όμως θα κινηθεί προς την προσέλκυση ψηφοφόρων, είτε προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είτε προς την πλευρά των ΑΝΕΛ. Μάλιστα, Σταντιέ μου, πάμε σε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Είναι η έξαρση των δυστυχημάτων όσον αφορά την πολεμική αεροπορία. Είχαμε νέο δυστύχημα με νεκρό πιλότο εν καιρό ειρήνης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πράγματι, χθες είχαμε ένα ατυχές γεγονός. Κατέπεσε ένα αεροσκάφος στην περιοχή μεταξύ Καλαμάτας και Τρυπόλεως, το οποίο εκπαιδευτικό το αεροσκάφος της κατηγορίας TAV-2, το οποίο το χειριζόταν μάλιστα ένας πολύ έμπειρος χειριστής, ο οποίος είχε πλέον από 2.500 ώρες πτήσεις. Και στο ίδιο αεροσκάφος, το οποίο ήταν εκπαιδευτικό, υπήρχε και δεύτερος, ο συγκυβερνήτης θα λέγαμε, ο οποίος έκανε χρήση του αλεξιπτότου του, έκανε εκτείναξη και εκείνος διασώθηκε. Είναι ατυχές το γεγονός. Υπάρχουν κάποια σχόλια για τα ενδεχόμενα αίτια. Η οριστική όμως εικόνα για τα αίτια αυτής της πολύ άσχημης συνέπειας που είχε αυτό το ατύχημα, δηλαδή χάσαμε τον πιλότο μας και βεβαίως και το αεροσκάφος και κινδύνευσε και ο δεύτερος, ο συγκυβερνήτης, θα τις δούμε, τα αίτια, τα πραγματικά αίτια θα τα δούμε τις επόμενες μέρες όταν θα ολοκληρώσει την έρευνά της
η αρμόδια υπηρεσία, η αρμόδια επιτροπή, την οποία όρισε το Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας. Σίγουρα όμως πρέπει να πούμε ότι η άσκηση αυτή στην οποία συμμετείχαν είναι μια άσκηση αυξημένου κινδύνου. Μάλιστα. Το δεύτερο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο πιλότος ήταν ιδιαίτερα έμπειρος, δηλαδή το πιθανότερο είναι να μην μεσολάβησε και ανθρώπινο λάθος. Ένα τρίτο στοιχείο που θα ληφθεί υπόψη, αλλά δεν θα προδιαγράψω εγώ τουλάχιστον, γιατί δεν έχω τα στοιχεία ότι αυτό ήταν και η αφορμή του ατυχήματος, ήταν ότι το αεροσκάφος TAV-2 που κατέπεσε είναι ένα από τα παλαιά αεροσκάφη που υπάρχουν στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Εκπαιδευτικό βέβαια αεροσκάφος. Είναι, το έχουμε περίπου 40 χρόνια, 42 χρόνια, κάπου εκεί. Θα περιμένουμε ως προς τα αποτελέσματα της ερεύνης που κάνει η Επιτροπή ως προς τα αίτια. Αύξηση μεγάλη η λύπη μας, διότι χάσαμε έναν πολύ έμπειρο πιλότο, ο οποίος ήταν οικογενειάρχης, παντρεμένος με δύο παιδιά ανήλικα. Σημαντικό το ότι είδαμε το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας όχι μόνο να συλληπείτε, αλλά και να τάσετε υπέρ της προστασίας και της υποστήριξης αυτής της οικογένειας που μένει πίσω, γιατί εγώ ως πρώην στρατηγικός αντιλαμβανόμαστε, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία και ξέρω τι προβλήματα δημιουργούνται. Και βεβαίως να επισημάνουμε ότι το στρατιωτικό επάγγελμα, με πρώτο το επάγγελμα των πιλότων μας, είναι ιδιαίτερα επιρρεπές και σε ατυχήματα, μερικά από τα οποία οδηγούν ακόμα και σε απώλειες στην ειρήνη σε ώρα καθήκοντος. Ο συγκεκριμένος λοιπόν επαγγελματικός χώρος χρειάζεται την αντίστοιχη υποστήριξη εκ μέρους της πολιτείας και δεν την είδαμε σε όλες τις περιπτώσεις. Και όταν λέω υποστήριξη, εννοώ όχι μόνο μισθολογικά, αλλά και ηθικά, και παροχές προς την οικογένεια όταν φεύγει ένας συνάδελφος και λοιπά, και βεβαίως υποστήριξη και των όσες χείρες συναδέλφων που έχουν ήδη φύγει από τη ζωή έμειναν πίσω και οι οποίες με τα τελευταία μέτρα, τα συνταξιοδοτικά, αντιμετωπίζουν κάποιες από αυτές ακόμα και πρόβλημα επιβίωσης. Θέλει λοιπόν ο συγκεκριμένος επαγγελματικός χώρος, κύριε Τοτοκότσι, ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη. Απώλειες ανθρώπων σε περίοδο ειρήνης, σε ώρα καθήκοντος. Αυτό γίνεται τακτικά. Είναι η μορφή του επαγγέλματος τέτοια. Άρα οι άνθρωποι αυτοί θέλουν την υποστήριξή τους. Ας το συνειδητοποιήσει και ας το υλοποιήσει η πολιτεία. Μάλιστα. Στατιέ μου, να πάμε και στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία. Νέα υποβάθμιση της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου. Ποιες θα είναι οι συνέπειες γενικότερα το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και ειδικότερα για την Ελλάδα? Φαίνεται ότι η αντιπαλότητα μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για πολλά ζητήματα, πιο σημαντικά τελευταία είναι αυτά της άρνησης των Αμερικανών, αρχικά του Κογκρέσου και μετά και της κυβέρνησης, να παραδώσουν τα αεροσκάφη, τα F-35, εξαιτίας του ότι η Τουρκία προμηθεύεται, θα αρχίσει να παραλαμβάνει το 19 τους αντιεροπορικούς πυράβλους και βαλιστικούς, τους S-400, από τη Ρωσία. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η διαφορά, υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως διαφορές στο συριακό ζήτημα, διαφορές στο κουρδικό ζήτημα κλπ. Και το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο όμως, το γεγονός ότι κρατείται ο Αμερικανός πάστορας ο Μπρόνσον στην Τουρκία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως κρατούνται και κάποιοι διπλωμάτες Αμερικανοί ή Τούρκοι υπήκοοι που εργαζόταν σε διπλωματικές υπηρεσίες στην Τουρκία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν αφόρητα, λαμβάνοντας, αφού δεν μπορούν άλλα μέτρα, οικονομικά μέτρα. Δηλαδή έχουμε ξεκάθαρα έναν οικονομικό πόλεμο, ο οποίος ξεκινάει από την Αμερική και βάλει την Τουρκία. Αυτό όμως που οδηγεί σε πτώση της τουρκικής λίρας αφενός, σε αύξηση του πληθωρισμού αφετέρου, έχει παρεπόμενες συνέπειες σημαντικές. Δηλαδή η Τουρκία με τη λίρα της πλέον μπορεί να τα εισαγόμενα προϊόντα μπορεί με τα ίδια χρήματα να εισαγάγει πολύ λιγότερα προϊόντα από όσα στο παρελθόν. Οι συνδιαλεγόμενοι με την Τουρκία βρίσκονται σε δύσκολη θέση, διότι δεν μπορούν να κάνουν αντίστοιχες εξαγωγές προς τα εκεί στον όγκο εξαγωγών που κάναν στο παρελθόν. Όπως αρκετές τράπεζες ευρωπαϊκές, με πρώτη την Ισπανία, από πλευράς χωρών, έχουν δανειοδοτήσει, χρηματοδοτήσει πολλές ενέργειες και δανειοδοτήσει
πολλές επιχειρήσεις στην Τουρκία και με την πτώση της τουρκικής λίρας υφίστανται σημαντικές συνέπειες. Σε ένα όμως, θα έλεγα, σχεδόν παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και μια οικονομία η οποία αλληλοεπηρεάζεται, δεν μπορεί μια χώρα να κινείται ανεξάρτητα οικονομικά στο σημερινό κόσμο. Τα οικονομικά έχει τις επιρροές της στο διπλανό, στον παραδιπλανό και ούτω καθεξής, επηρεάζει και αρκετούς άλλους. Η Ελλάδα σίγουρα επηρεάζεται από το γεγονός της μεγάλης πτώσης της τουρκικής λίρας. Δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Σας λέω σαν πρώτη συνέπεια που μας δημιουργεί πρόβλημα και που τη ζούμε και αυτή τη στιγμή, είναι το γεγονός ότι η πολύ φτηνή η απώλεια της αξίας της τουρκικής λίρας έχει σαν συνέπεια αρκετοί τουρίστες με πολύ λιγότερα λεφτά, ενώ είχαν σχεδιάσει ή θα μπορούσαν να έρθουν στα ελληνικά νησιά, περνάνε απέναντι και με λιγότερα νησιά θα μπορέσουν να κάνουν διακοπές εκεί. Το θετικό για μας είναι ότι δεν υπάρχουν τράπεζες οι οποίες να έχουν δανειοδοτήσει επιχειρήσεις στην Τουρκία και να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Σίγουρα όμως μια άσχημη κατάσταση στην Τουρκία, η οικονομική, έχει τις επιρροές της και στην Ελλάδα. Βλέπουμε δε αυτή τη στιγμή την Τουρκία, ενώ δεν θέλει να απομακρυνθεί πλήρως από την Αμερική, διότι αντιλαμβάνεται ότι έχει συμφέροντα διατηρώντας τις σχέσεις της και με αυτή, να δίνει βαρύτητα στην προσέγγιση των ευρωπαϊκών χωρών με τις οποίες έχει τις μεγαλύτερες οικονομικές δοσοληψίες. Χθεσινές δε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών δίνουν ξεκάθαρη την εικόνα ότι επιθυμεί προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πιστεύαμε ότι σταμάτησε να ασχολείται με το να επιδιώκει να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχει σημαντικές οικονομικές δοσοληψίες με την Τουρκία, προσπαθεί αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στη γειτονική χώρα, που μπορεί να την οδηγήσει ακόμα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να την απαλύνει όσο περισσότερο μπορεί. Αλλά το βασικό αίτιο ξεκινάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες η Τουρκία δεν φαίνεται, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, να μπορεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις που πρέπει και οι οποίες θα σταματήσουν αυτόν τον οικονομικό πόλεμο. Μάλιστα, στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς, κύριε Τοτοκότση.